το θέατρο του Ασκληπίου τη Επιδάβρου οικοδομήθηκε περίπου το 340 με 330 π.Χ. και θεωρείται έργο του Πολύκλητου. Χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα έω και τον 3ο αιώνα μετά Χ. Το μνημείο έφεραν στο φω για ένα του Παναγί τα έτη 1881-1883. Όταν ήταν μόλι 31 ετών και το σκηνικό οικοδόμημα ήρθε στο φω ερυπωμένο. Το θέατρο τη Επιδαύρου είναι το μορφότερο και διασημότερο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Έχει τέλεια ακουστική και σχήμα κοχυλιού. Στα μέσα του 2ου π.Χ. το κύλο του επεκτάθηκε και η χωρητικότητά του από περίπου 8.000 αυξήθηκε σε 13 έως 14.000 θεατές. Πώς λοιπόν αποδεικνύεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες εφάρμοσαν την ακολουθία Φιμπονάτσι στην Επίταυρο? Στο ερώτημα αυτό θα δοθεί απάντηση αφού δούμε τους αριθμούς της αρχιτεκτονικής του. Το κύλο του θεάτρου έχει κατασκευαστεί στην πλαγιά ενός λόφου. Αποτελείται από το προσκήνιο και μια διόρροφη σκηνή πλαισιωμένη με παρασκήνια. Αρχικά είχε δύο κενοστοιχίε με πεσού, η μία στην πρόσωψη του προσκυνείου διακοσμημένη με ιονικού ημικίωνε, και η άλλη στην πίσω πλευρά τη ισόγεια έδωσα τη σκηνή. Σύμφωνα με τον Θεοφάνη Μανιά, πρέπει να υπήρχαν στην είσοδο του θεάτρου και στην σκηνή 13 κοιώνε, οι οποίοι προφανώ καταστράφηκαν ή λελατήθηκαν από εισβολή. Η αρμονία αυτού του θεάτρου οφείλεται στον μοναδικό του σχεδιασμό βασισμένο σε ένα κανονικό πεντάγωνο, στο οποίο εγγράφεται η ορχήστρα, καθώ και στη χρήση τριών κέντρων για την χάραξη των καμπύλων των εδολιών του κύλου. Δώστε μεγάλη προσοχή στου αριθμού που ακολουθούν. 13 ακτινοτές κλίμακε οδηγούν στι 34 σειρέ εδωλίων, 12 ίσων κερκίδων του αρχικού τμήματο, ενώ το επιθέατρο αποτελείται από 22 κερκίδε και 23 κλίμακε που οδηγούν σε 21 σειρέ εδωλίων. Δηλαδή, ο 8ο και ο 1 ο αριθμό τη ακολουθία Fibonacci, οι αριθμοί 21 και 34, μα δίνουν το σύνολο των εδωλίων τον αριθμό 55, που είναι και ο δέκατο αριθμό τη ακολουθία Φιμπονάτσι. Τα ανωτέρω νούμερα μόνο τυχαία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, διότι τα περισσότερα, όπω οι αριθμοί 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 και 55 ανήκουν στην πρώτη δεκάδα της ακολουθίας Φιμπονάτσι και τα συναντάμε όλα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είτε κατά μόνας, είτε κατόπιν πρόσθεσης με άλλα στοιχεία. Ο αρχιτέκτονας μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλα νούμερα Όπω για παράδειγμα το 65, το 38 ή το 99, αντιθέτω φαίνεται να επέλεξε στοχευμένα τα ανωτέρω νούμερα. Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο Πολύγλωτο γνώριζε για την ακολουθία Φιμπονάτση ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. 1500 χρόνια πριν από του Ευρωπαίου και πολύ πιθανόν να μην ήταν ο μόνο αλλά ούτε και ο πρώτο Έλληνα που κατήχε αυτήν τη γνώση. Επίση δεν θα προκαλούσε εντύπωση αν ο Ιταλός μαθηματικό αντέγραψε τη γνωστή ακολουθία από κάποιο πανάρχιο ελληνικό χειρογράφο που ήρθε στην κατοχή του και την παρουσίασε σαν δική του ανακάλυψη, όπω έκαναν και τόσοι άλλοι Ευρωπαίοι μετά από αυτόν. Η ακολουθία Φιμπονάτσι ονομάστηκε έτσι από τον Λεωνάρδο τη Πίζα, γνωστό και ω Φιμπονάτσι. Το βιβλίο του Φιμπονάτσι από το έτος 1202 με τίτλο Λίμπερα Μπάτσι εισήγαγε την ακολουθία στα μαθηματικά τη Δυτική Ευρώπη, αν και η ακολουθία είχε περιγραφεί πιο πριν από του Ινδού. Η ακολουθία Φιμπονάτσι εμφανίζεται στα μαθηματικά των Ινδών και η ανάπτυξη τη ακολουθία αποδίδεται στον Πιγκάλα, ο οποίο έζησε το 200 π.Χ., αλλά η πρώτη ξεκάθαρη αναφορά στην ακολουθία γίνεται στα έργα του Βιραχάνκα, τα έργα του οποίου δεν σώζονται, αλλά μεταφέρθηκαν αυτούσια στα έργα του Κοπάλα. Με δεδομένη την εξάπλωση των Ελλήνων έω την Ινδία τον 4ο π.Χ. με τι κατακτήσει του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ίδρυση του βασιλείου τη Βακτριανή, είναι πολύ πιθανόν να έρθαν οι Ινδοί σε επαφή με του Έλληνε μαθηματικού, οι οποίοι του δίδαξαν την ακολουθία και στη συνέχεια οι Ινδύοι την εφάρμοσαν και αυτοί στην κατασκευή ναών. Οι αριθμοί Φιμπονάτσι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και με τη χρυσή αναλογία Φι, η οποία επίση πολύ πιθανόν εφαρμόστηκε στην κατασκευή του αρχαίου θεάτρου τη Επεδάβρου. Οι αριθμοί Φιμπονάτσι εμφανίζονται και στη βιολογία, όπω για παράδειγμα η διακράδοση στα δέντρα, η διάταξη των φύλων σε ένα στέλεχο, τα στόμια του καρπού ενό ανανά, η ανάπτυξη τη αγκινάρα και τα πέταλα των λουλουδιών.